Το τραγούδι που ακούσαμε είναι από τους αγαπημένους χορούς Τα Τρία των κατοίκων της Λάκα Σούλη. Το τραγούδι αναφέρεται στη μάχη της 20ης Ιουλίου 1792 στο Σούλη και στη συντριβή του Αλή Πασά. Αναφέρεται από τον Περεβό, ενώ αρκετές παραλλαγές κατέγραψε και ο Πασόρ. Κυρίες και κύριοι, ένα από τα περιστατικά της Ελληνικής Επανάστασης που υμνήθηκαν ιδιαίτερα είναι ο θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη. Ξεχωρίζει. Οι ξένοι έγραψαν ελεγίες για το θάνατό του και οι Έλληνες τραγούδησαν σε όλη τη χώρα τον ξαφνικό, ηρωικό χαμό του. Τα συγκλονιστικότερα μυρολόγια για τον Μάρκο Μπότσαρη συνέθεσαν οι υπηρώτες, οι οποίοι τα απέδωσαν σε πολλές πολυφωνικές και μονοφωνικές παραλλαγές. Η παρούσα εκτέλεση που θα ακούσουμε αφορά ένα συρτό χορό όπου η κομπανία συμπληρώνει περίτεχνα τη γυναική ερμηνεία αποδίδοντας εξαιρετικά το μουσικό ύφος της περιοχής Μουργκάνας Θεσπρωτείας. Του Μάρκου Μπότσαρη λοιπόν, πάμε, Ηλιάνα Τζόκα στο τραγούδι, τα μικρόφωνα πιστεύω να είναι εντάξει τώρα. Πασίγνωστο ιστορικό τραγούδι. Ένα κομμάτι σε εναλλαγή δύο μετρικών σχημάτων. Μια παραλλαγή από την Πάνο Λάκα Σούλη, που προφανώς χρησιμοποίησε ως βασικό θέμα και ο μεγάλος δάσκαλος και συλλέκτης Σίμωνας Καράς, για το οποίο κοινοποίησε με δισκογραφικές εκδόσεις και ραδιοφωνικές εκπομπές σε όλη την επικράτεια. Το τραγούδι το συναντάμε και σε μουσικές παραλλαγές στην Κάτω Λάκα Σούλη, στη Θεσπρωτεία, αλλά και σε ολόκληρη την Ήπειρο, σε διάφορα δρόμενα που επιβιώνουν. Στο καγκελάρι της Κλίμανης, του Αγίου Γεωργίου της Κυλικιάδας και αλλού. Στο παμορέν
κι ακούμε ένα το πόλεμο. Στο Σούλι βγαίνει ένα γερινός, τσάμικος χορός, από τους αγαπημένους των Σουλιωτών, που είχαν θριαμβικό εμπινίκιο χαρακτήρα, όπως μας πληροφορούν οι διάφοροι περιηγητές που επισκέφθηκαν το Σούλι. Ο Λαμπρίδης μας φωτίζει και για τις προτιμήσεις των κατοίκων της περιοχής στα πανηγύρια. Καθά σε κάστη οικογένεια φιλοξενεί τους εκ των πέριξ συγγενείς και φίλους, γράφει ο Λαμπρίδης, χορεύουν συνδέει Δία, τον υπό το όνομα τσάμικων και κλέφτικων χωρών, την Πυρίχη, τον προσφυλί τούτων του μεσαίωνος των στρατιωτών χωρών. Το βερτουόζικο παίξιμο του φίλου μας από την Ήπειρο, του Χαραλάμπους, και η επική ερμηνεία του Κώστα Λεωνδίδη θα προσδώσουν στο κομμάτι ένα ιδιαίτερο ύφος για τη σημερινή βραδιά.
ιδιαίτερη σημασία έχει το ζήτημα της λόγιας δημιουργίας σε σχέση με το Σούλι. Στα τέλη του 19ου αιώνα αποκτούν μεγάλη δημοσιότητα και διάδοση μέσα από σχολικές ή εθνικές παραστάσεις, μέσα από την εκπαίδευση και από έντυπα, δημιουργήματα λόγια τα οποία εξυπηρετούν το πνεύμα και τους εθνικούς στόχους για τη συνέχιση των αγώνων της απελευθέρωσης και την ολοκλήρωση της υπόστασης, της εθνικής υπόστασης. Δημιουργήματα που εμπνέονται από το πρόσφατο παρελθόν, από τους αγώνες του Σουλίου που αποτελούν σημαντική πηγή έμπνευσης τόσο για λόγια ποίηση όσο και για δημόδη άσματα, κατά τα πρότυπα, τη δομή και το ύφος του δημοτικού. Ενδεικτικά μόνο στις ΟΔΕ, ο Ανδρέας Κάλογος γράφει την ΟΔΗ 5η Ισούλιο και ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης το πολύ στιχο ποίημα «Ο Σαμουήλ», που ειδικά οι πρώτοι στίχοι μοιάζουν με κλέφτικο τραγούδι σε τέτοιο βαθμό που να γνωρίζουμε μόνο αυτούς τους πρώτους στίχους και να τους αναφέρουν συνέχεια στο δημοτικό τραγούδι. Το τραγούδι που θα κλείσει η σημερινή βραδιά είναι γνωστό σε όλους μας. Μόνο ότι είναι λόγιο ποιητή, αγαπήθηκε, έγινε δημοτικό, πανελλήνιο και χορεύεται σε όλη την Ελλάδα. Λαογραφικός, γράφει ο Γιώργος Λαμπελέ το 1934, ο χορός του Ζαλόγου δεν μπορεί να καταταχθεί εις τους τραγουδιστούς χορούς λαϊκής καθαρός εμπνεύσεως, καθότι ως ποίησης και ως μουσική φαίνεται μάλλον ως καταπομίμησιν κατασκευαστός. Επειδή όμως συναντάται με το λαϊκό πνεύμα και δεν στερείται βεβαίως καλλιτεχνικής αξίας, δεν θεωρώ άσκοπο να τον αναφέρω. Λεωνίδας Πότσης στο βιολί.
Παναγιώτης Κάλης, στο τέφι. Θα ακολουθήσουν οι απονομές, θα απονείμε τιμητικές πλακέτες σε κάποιους από τους πρωταγωνιστές μας σήμερα. Να ξεκινήσουμε από το δάσκαλο, με τη σειρά με την οποία ξεκίνησε και η εκδήλωση. Θα καλέσω τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Ντάκα Σουλίου, να απονείμει μια τιμητική πλακέτα στον κύριο Αντωνόπουλο για την προσφορά του σήμερα στην εκδήλωση. Τον ευχαριστούμε για μια φορά πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά. Δάσκαλε, σας ευχαριστούμε. Θα καλέσω την Περιφερειακή Σύμβουλο, την κυρία Δέσποινα Αφεντούλη, να απονείμει μια τιμητική πλακέτα στον Παναγιώτη Τζόκα, τον παραγωγό, μουσικό παραγωγό και ερευνητή, που μας ενημέρωσε για την αναφία του. Να ευχαριστήσουμε με την ευκαιρία την Περιφέρεια Αττικής και τον κύριο Σγουρό, γιατί στηρίζουμε τις προσπάθειές μας και τις προσπάθειες του πολιτισμού, για τον πολιτισμό. Τον κύριο Κονή, τον αντιπρόεδρο της Πανιπιωτικής Ομοσπονδίας, να απονείμει στον κύριο Λεοντίδη, στον τραγουδιστή. Τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ.